Κύριε Παναστάση, αγαπητέ Νίκο, φίλε Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καπούτσι, Χρήστο, γνωστέ των νεανικών μας χρόνων. Βέβαια, δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί πριν κάποια χρόνια ότι σήμερα θα συνομιλούσαμε με αυτές τις ιδιότητες. Εσύ βουλευτής του ΚΚΕ, εγώ δημοσιογράφος εδώ στην Αθήνα 94. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά και να δούμε, να πάμε λίγο πιο στα βαθιά νερά. Καταρχήν, πώς βλέπεις την κρίση, να εξελίσσει την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια ιστορία εκ προημίου πολύπλοκη. Και βέβαια νομίζω πως οποιαδήποτε ανάλυση που θα στέκονταν μόνο στα προβλήματα που δημιουργούνται, που διαφαίνονται και που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, θα ήταν μια ανάλυση η οποία πραγματικά θα ήταν ελλιπής. Γιατί αυτές τις σχέσεις θα πρέπει να τις δούμε τοποθετημένες μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ανταγωνισμών που αναπτύσσονται και υπάρχουν στην περιοχή μας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Ρωσία, την Κίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Αλλά αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να δούμε. Καταρχάς, η τουρκική αμφισβήτηση είναι ένα γεγονός το οποίο είναι, πώς να σας πω, έχει πολλά άλλα στοιχεία που τα απαρτίζουν. Δηλαδή, δεν είναι οι σχέσεις οι ελληνοτουρκικές, δεν καθορίζονται μόνο από την επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα άλλα τα στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε την τουρκική αμφισβήτηση, για παράδειγμα, του πρωτόκολλου του 1966, ουσιαστικά είναι η αμφισβήτηση της Λοζάνης. Δεύτερον, έχουμε τις καθημερινές κλιμακούμενες υπερτήσεις τουρκικών αεροσκαφών. Τρίτον, έχουμε τις απειλές του Υπουργού Εξωτερικών του Τζαβούσογλου, έχουμε τις γεωτρήσεις του τουρκικού γεωτρύπανου που είναι σε εξέλιξη στην Κυπριακή ΑΟΣ, έχουμε την υποστήριξη της Τουρκίας, την ενεργή υποστήριξη της Τουρκίας στη λιβική κυβέρνηση Σάρατζ, και αν θέλετε αυτό τροφοδοτεί και τις αμφισβητήσεις στο νότιο πλέον, στη νότια περιοχή, στα νότια σύνορα της Ελλάδας. Εκεί στο τόξο από Καστελόριζο, Ρόδο, μέχρι Κρήτη. Αμφισβητεί ουσιαστικά την δυνατότητα να έχουν πύρια, όπως αυτό καθορίζεται από τη Συνθήκη των Θαλασσών του 1982, σε νησιά. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει και η στήριξη του ΝΑΤΟ στην τουρκική επέμβαση της Λιβύης και στην κυβέρνηση Σάρατς που τροφοδοτεί όλα αυτά τα πράγματα. Και να προσθέσω σε αυτό ότι σε ό,τι αφορά την ελληνοτουρκική διένεξη ή αν θέλεις την επεκτατική πολιτική ή αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος, της ελληνικής κυριαρχίας, το ΝΑΤΟ έχει μια ουδέτερη στάση. Έτσι, δεν είναι με την πλευρά μας. Έτσι, πως λέει, μάλλον όταν έχει ουδέτερη στάση σε αυτή τη διένεξη, ουσιαστικά στηρίζει την Τουρκία. Ακριβώς αυτό ήθελα. Εγώ θα το έκανα λίγο πιο συγκεκριμένο. Γιατί έχουμε τις δηλώσεις Στόλτεμπεργκ, οι οποίες δεν είναι τόσο ουδέτερες. Πρημοδοτεί ουσιαστικά την στάση της Τουρκίας και αυτό. Είναι λογικά ερμηνεύσιμο και νομίζω ότι είναι και εύκολα κατανοητό. Γιατί αυτή τη στιγμή, τόσο από πλευράς ΗΠΑ όσο και ΝΑΤΟ, γίνεται μια προσπάθεια να κρατηθεί η Τουρκία, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στο δυτικό στρατόπεδο, στις δυτικές συμμαχίες. Άρα λοιπόν έχουν πολλούς λόγους να τροφοδοτούν αυτή την επιθετική στάση της Τουρκίας, όχι μόνο σε ανοχή, ουσιαστικά και επικρότηση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και απέναντι και σε άλλες χώρες της περιοχής, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο. Και βλέπουμε ότι αυτό το γαϊτανάκι των εξελίξεων τροφοδοτεί, αν θέλετε, επικίνδυνες καταστάσεις εδώ πέρα. Και βέβαια δεν θα συμμεριστούμε και τις θέσεις που εξέφρασε τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, αλλά και ο Πάιερ, στην πρόσφατη επίσκεψη που κάνανε στη Σούδα. Δηλαδή δήλωσε, για υπόψη παράδειγμα, να πω εδώ ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η στρατηγική, δηλαδή ο κ. Παναγιωτόπουλος και ο κ. Φλόρος, ο στρατηγός, πήγαν στη Σούδα, πώς, κατόπιν προσκλήσεως του Πάιατ, έτσι. Ακριβώς. Πήγανε, και να σας πω και κάτι κύριε Καπούτσι, ήτανε παρόντες και άκουσαν την θέση που εξέφρασε ο Πάιατ, δηλαδή ότι η βάση της Σούδας
διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο, όπως δήλωσε, στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου, αν είναι δυνατόν, μετά από την στάση που κρατάει και στην Τουρκία και γενικότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε τις επιδιώξεις της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου για διενέργεια ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ποια είναι η στάση του ΝΑΤΟ, ας πούμε, σε αυτές τις επιδιώξεις? Γιατί αυτό που επιδιώκει η Τουρκία μέσω των γεωτρήσεων που προγραμματίζει η κρατική τους εταιρεία είναι ουσιαστικά μια de facto ενεργοποίηση του ανυπόστατου τουρκικο-λιβικού συμφώνου. Τι κάνει σε αυτό, τι θέση παίρνει το ΝΑΤΟ σε αυτό? Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το ΝΑΤΟ διωγγώνει αυτή τη στιγμή με τη στάση του αυτό το πρόβλημα και προωθεί, αν θέλετε, σαν αποτέλεσμα και τη διαχείριση στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στηρίζει καθαρά τον Ερντογάν, δηλαδή και την λιβική κυβέρνηση του Σάραντς, που τους ανοίγει το δρόμο για παράνομες διεκδικήσεις. Όλα αυτά τα πραγματάκια είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και επιβεβαιώνουν, αν θέλετε, ότι μέσα στη μέγη των Αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών, όλων που είναι σημείο αναφοράς όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν μπορεί νομοτελειακά να υπάρξει ούτε εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ούτε πολύ περισσότερο ειρήνη και ευημερία στους λαούς της περιοχής, που νομίζω ότι είναι κάτι που θα το θέλαμε όλοι μας. Πάντως υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Η Τουρκία φαίνεται ότι υλοποιεί αυτό το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, που βέβαια διακυβεύονται πολλά συμφέροντα, κάποιοι το θέλουν, κάποιοι δεν το θέλουν, εν πάση περιπτώσει εννοώ από τους διεθνείς παράγοντες. Όμως όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει το σύστημα εξουσίας Ερντογάν, νομίζω ότι βάζει φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι έφλεκτη η ύλη στην περιοχή μας. Δηλαδή πολλοί, δεν ξέρω, ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις πάρα πολύ αρνητικές. Δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σου γι' αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά για τα αποτελέσματα της στάσης της Τουρκίας, ότι πραγματικά ρίχνει λάδι στη φωτιά. Θα πρέπει όμως να δούμε ότι όταν λέμε Τουρκία, τι πραγματικά εννοούμε? Δηλαδή, η Τουρκία τι είναι? Είναι ο τουρκικός λαός? Είναι η τουρκική αστική τάξη, η οποία αυτή τη στιγμή εκφράζει τα συμφέροντά της μέσα από την πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν? Σαφώς και είναι το δεύτερο. Και η τουρκική αστική τάξη, κάτι αντίστοιχο βέβαια κάνει και η ελληνική σε άλλο επίπεδο, γι' αυτό πότε συγκρούονται, πότε τα βρίσκουν, αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βλέπει καθαρά αυτό που βλέπουν και οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως λέμε εμείς, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι και τη συζήτησή μας, βλέπει τον πακτολό των κερδών που προϊονίζει η ύπαρξη υδρογονανθράκων σε αυτή την περιοχή. Και μια τελευταία ερώτηση, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε την κρίση, και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι πραγματικά περιορισμένος. Στην περίπτωση που η Τουρκία λοιπόν υπερβεί τις κόκκινες γραμμές και προσβάλλει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει με κάθε μέσο που διαθέτει, ακόμα και με στρατιωτικό? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα έχουμε μια ξεκάθαρη θέση, ότι σε περίπτωση απειλής, προσβολής των συνόρων πρέπει να τα υπερασπιστούμε τα σύνορα. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση μας. Απ' την άλλη μεριά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα και, αν θέλετε, μέσα από την εμπλοκή σε αυτές τις συμμαχίες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά του πολέμου και της αναταραχής στην περιοχή, δεν πρέπει να τις αφήσουμε δευτερόλεπτο να συνεχίσουν αυτή την πολιτική τους. Nice. Πρέπει, υπερασπιζόμενοι τα σύνορα, μια και βάζεται το θέμα μιας απειλής, μιας πολεμικής, ενός πολεμικού γεγονότος και απειλής των συνόρων μας, θα τα υπερασπιστούμε, αλλά δεν θα σταματήσουμε δευτερόλεπτο να ροκανίζουμε και τα πόδια των δυνάμεων της αστικής τάξης της Ελλάδας, οι οποίες δυνάμεις αυτές δεν κάνουν τίποτε για να επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι κινούνται στην κατεύθυνση της ειρήνης, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο, όπως έχουν γίνει με την πρόσφατη συμφωνία. Ωραία. Κύριε Παναστάση, φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, Χρήστο.